Η Ιωάννα Μάνδρου τώρα μαζί μα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τώρα τι έχει γίνει, γιατί είναι και πολύ πλοκά πράγματα και ο κόσμο μπερδεύεται, η Ιωάννα. Εδώ έχουμε βαρύτατε καταγγελίε, περιλαμβάνοντα τη μήνυση του κ. Καλογρίτσα και μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με, μια, με, με επίκεντρο μια εικονική συναλλαγή, κατά πώ λέει και ο κ. Καλογρίτσα και ο κατασκευαστικό κολοσσό CCC, όπω καταλαβαίνουμε, με τον ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη να έρχεται να λέει ότι αυτά έχουν ήδη κρυθεί από την ελβετική δικαιοσύνη και δεν είναι έτσι. Κοίταξε. Είναι μια συμφωνία που έγινε ανάμεσα στον Καλογρίτσα και σε έναν Λιβανέζικο όμιλο, η οποία είχε μία πρόσωψη σε προ... ένα έργο. Και μία συμφωνία. Αυτό ήταν το μπροστά. Το πίσω ήταν αυτά που λέει ο κύριος Καλογρίτσα στη μινισή του τώρα. Δηλαδή, εικονική η συναϊδιακή πραξία, ανύπαρκτη. Και σκοπό να πάρει τα λεφτά για τις τηλεοπτικέ άδειε. Αυτό το Ελβετικό Δικαστήριο, γιατί ακούει ο κόσμο Ελβετικό Δικαστήριο και νομίζει ότι έγινε κανένα δικαστήριο στην Ελβετία, είναι διαιτησία, mm. διαιτητικό δικαστήριο, που το συνομολογούν οι δύο πλευρέ. Ασφαλώ αυτό το δικαστήριο δεν πήγανε να μιλήσουν για εικονικέ συμβάσει. Τα δικαστήρια και τα διαιτητικά δεν κρίνουν παράνομε συναλλαγέ. Κρίνουν νόμιμες. Πώς θα τα βρούνε δύο πλευρέ μεταξύ του. Αυτά ναι. ο κύριο Καλογρίτσα τα εμφάνισε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας για να πω ότι ο κύριο Καλογρίτσα είναι το λουλούδι του μπαξέ. Όμω τα λέει ο κύριο Καλογρίτσα. Τα λένε στα email οι Άραβες, οι Λιβανέζοι. Αυτοί μιλάνε για White House, για επικεφαλή, για φόρμουλα που έχει βρεθεί, για κυβερνητικέ παρεμβάσει. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω σήμερα. Όλο είμαι... είναι σοβαρό. Περίμενε. Εγώ αυτό το επιχείρημα, η λογική το λέει και δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ μυαλό. Τα διαιτητικά δικαστήρια λύνουν νόμιμε διαφορέ. Αν υπάρχει παρασκήνιο που φαίνεται ότι υπάρχει, αυτό θα δούμε πώ θα εξελιχθεί mm -hmm. η έρευνα τη δικαιοσύνη εδώ και τι τροπή θα πάρει. Όμω, ότι το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Σοβαρά πρέπει και να αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, θα το ρίξουμε στο επίπεδο αν χρωστάει ο Καλογρίτσα το Λιβανέζο. Τι μα νοιάζει εμά τι κάνει ο Καλογρίτσα. Νοιάζει κανένα τι κάνει ο Λιβανέζο με τον Καλογρίτσα. Εδώ τι μα νοιάζει. Μα νοιάζει ότι ο Καλογρίτσα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον επέλεξε, βγαίνει και λέει Παι, παιδιά, είχαν εστημένο το διαγωνισμό για τι άδειε. Αυτό και... είναι. Και σε ρωτάω, Γοσία μου. Και δουλεύει. ότι περιλαμβάνει αυτό. Και τι περιλαμβάνει. Και σε ρωτάω εγώ. Εμεί που δουλεύουμε στα μέσα και είμαστε επαγγελματίε δημοσιογράφοι. Ο κόσμο που μα εμπιστεύεται, όσοι μα εμπιστεύονται, άλλοι εμπιστεύονται άλλου, συναδέλφου μα, και εκτελούμε αυτό που λέμε βαρύ λειτουργήμα τη ενημέρωση. Αν αυτό το σύστημα είχε πετύχει, αν αυτή η πατέντα παπά, όπω τα λέει ο Καλογρίτσα, θα ερευνηθούν και είχε πετύχει, τι πώ θα είμαστε σήμερα. Και να σου πω και κάτι, πέτα το δημοσιογράφο που δεν είναι και πολύ συμπαθή και πέτα και τον εκδότη που δεν είναι και πολύ συμπαθή. Μία ερώτηση σου κάνω εγώ. Ποιο θα ήταν το επίπεδο τη δημοκρατία και τη λειτουργία τη με ε, στημένα μέσα με αυτόν τον τύπο. Γιατί να σου πω και κάτι, μην κοροϊδευόμαστε. Όλε οι κυβερνήσει προσδοκούν να έχουν επιρροή στα μέσα. Και όλε θέλουν τη συμπάθεια των μέσων για να κάνουν τη δουλειά του. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο να στείνει ολόκληρο μηχανισμό με παράνομε πράξει, τονίζω, αν αποδειχθεί για να φτιάξει ένα κανάλι. Είχαμε ζήσει το θέμα Κοσκοτά, το θέμα Πόποτα. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει σε. Ε, πήγαμε στο Χάρβαρντ. Δηλαδή αναβαθμίστηκε <laughs> η, 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 πολιτική, το πολιτικό παρασκήνιο για να ελεγχθούν τα μέσα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει και δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Λάθη γίνονται όταν κυβερνάει κάποιος και να πάει ένα βήμα να αλλάξει, να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Για καλό όλων μας θα είναι. Θα ήταν ευχή σε έργο να δούμε λοιπόν πώ θα εξελιχθούν uh, τα πράγματα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.